Είχαμε πάρα πολλά τροχαία τον περασμένο μήνα και πάρα πολλά τροχαία χθες. Μέσα σε μια μέρα, 4 νέα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία. Ακριβώς, Φέη μου, 2 στην Αττική και άλλοι 2 σε Κρήτη και Πάτερα. Να ξεκινήσουμε από την Πάτερα, όπου, από την Αττική, όπου ένας 25χρονος αστυνομικός μόλις τελείωνε την βάρδια του κάτω από άγνωστη αιτία. Η μηχανή η οποία οδηγούσε ουσιαστικά έφυγε από την πορεία της και καρφώθηκε σε αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο πάλι σύμφωνα με τις πληροφορίες πέρασε με κόκκινο. Όλα αυτά ερευνώνται από την αστυνομία. Δυστυχώς ο θάνατος για τον 25χρονο ειδικό φρουρό ήταν ακαριαίος. Άλλος ένας 25χρονος αυτή τη φορά στην Πάτρα, ο οποίος και εκείνος με αυτοκίνητο, τα πλάνα που βλέπουμε είναι πραγματικά σοκαριστικά, καθώς για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του και καρφώθηκε πάνω σε μάντρα νεκροταφείου. Ενώ, είναι αναπτυχιαστικό, Μαρία, βλέπουμε διαλυμένο το αυτοκίνητο και από πίσω τα πλάνα από τα μνήματα. Ένας νέος άνθρωπος βρήκε το θάνατο εκεί μέσα. Δεύτερο κατά σειρά τροχείο, όπως μας λες. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Και έχουμε άλλα 2. Το ένα είναι στην Κρήτη και το άλλο είναι επίσης στην Αττική, όπου ο 22χρονος καρφώθηκε πάνω σε κολόνα. Δηλαδή τροχαία που ενδεχομένως λένε οι ειδικοί να είναι και να οφείλονται και στην υπερβολική ταχύτητα, γιατί όταν πάμε με υπερβολική ταχύτητα δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να ελέγξουμε και τη συμπεριφορά του. Αξίζει να πω ότι για την Κρήτη μέσα από τις αρχές του έτους, δηλαδή 6 μήνες περίπου, έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι. Απίστευτο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Το πόλεμο στην άσφαλτο. Ακριβώς. Και είχαμε και τέταρτη περίπτωση ή τα είπες όλα? Η τέταρτη περίπτωση ήταν στην Κρήτη, 2 στην Αττική. Μάλιστα. Και η άλλη στην Πάτρα.